Και να δούμε και την Έλλη Κασόλη. Ωραία. Στον Άγιο Θωμά της Λάρισας. Καταρχήν βλέπουμε τις προσπάθειες επεγκλωβισμού μέσα από την πόλη της Λάρισας, έτσι η εικόνα. Να ξεκινήσουμε από την Έλλη ή από τον Χρήστο, ποιον θέλετε. Έλλη, ο λόγος σε σένα. Ναι, παραμένουμε λοιπόν στον Άγιο Θωμά, τον οικισμό αυτό πολύ κοντά στο κέντρο της Λάρισας και βλέπετε εδώ ακόμη μια επιχείρηση απεγκλωβισμού. Είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα, είναι στη βάρκα μαζί με τους εθελοντές διασώστες, ίσως μια γυναίκα τραυματισμένη, ίσως με προβλήματα υγείας, ίσως κατάκητη. Θα τις μάθουμε αυτές τις λεπτομέρειες, αν και περισσότερη σημασία έχει το ότι ζήτησε βοήθεια και κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν. Μαζί στη βάρκα ήταν και μια συνοδός, η κόρη της φαντάζομαι, κάποιο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο. Προσπαθούν τώρα με το ειδικό φορείο να την βγάλουν από τη βάρκα και να την μεταφέρουν. Είναι εδώ πλήρωμα του ΕΚΑΒ που θα την παραλάβει και θα την μεταφέρει. Εδώ σε ποια περιοχή είσαι, ξαναπέσμα, σε παρακαλώ. Είμαστε λοιπόν με τον Νίκο το Μπασίσοκλου στον Άγιο Θωμά. Θα προσπαθήσουμε λίγο έτσι να προσεγγίσουμε για να δείτε κι εσείς τις επιχειρήσεις αυτές των διασωστών που τις καταγράφουμε σήμερα. Είναι ακόμη μία, είναι η δεύτερη που επιχειρεί, ο δεύτερος απεγκλωβισμός που, που έχουν καταφέρει συγκεκριμένοι διασώστες. Βλέπετε λοιπόν εδώ την ηλικιωμένη γυναίκα που την σκεπάζουν με την κουβέρτα, είναι, ξέρετε, με το νυχτικό της, είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέρες μέσα στο... Είναι ειδική κουβέρτα για την υποθερμία αυτή η κουβέρτα, γιατί η γυναίκα ενδεχομένως πέραν των προβλημάτων υγείας που έχει, να έχει υποστεί και υποθερμία. Κάνουν ό,τι μπορούν, βλέπουμε οι διασώστες. Είναι γι' αυτό το λόγο. Είναι εδώ πέρα από το ΕΚΑΒ πλήρωμα. Θα την μεταφέρουν, θα την περιποιηθούν. Μαζί σας είπα είναι και η συνοδός και είναι ακόμη μια επιχείρηση απεγκλωβισμού, μια τέτοια διάσωση. Γιατί πραγματικά εδώ η περιοχή έχει μετατραπεί όλη σε μια απέραντη λίμνη. Το σπίτι της θα σας δείξουμε σε λίγο με τον Νίκο τον Μπασίσοκλου, αφού μεταφέρουν πρώτα τη γυναίκα με ασφάλεια και βεβαιωθούμε κι εμείς ότι είναι όλα καλά. Θα σας δείξουμε λοιπόν ότι ουσιαστικά ήταν στο βάθος εδώ του κατά τα άλλα κεντρικού δρόμου της Λάρισας, που πια, του Αγίου Θωμά, με συγχωρείτε, που πια βέβαια δεν είναι δρόμος. Θα δείτε τώρα εδώ, σας δείχνει ο Νίκος ο Μπασίσοκλου, την εικόνα, την λάσπη, αυτά τα νερά, τα βρώμικα, τα οποία έχουν μετατρέψει όλη την περιοχή σε ένα πέρατο ποτάμι. Κάπου είναι αδιανόητη εκεί, στο βάθος, ένα σημείο που μπορείς να προσεγγίσεις μόνο με βάρκα. Κάπου εκεί λοιπόν είναι το σπίτι της γυναίκας αυτής, την οποία κατάφεραν με ασφάλεια και με επιτυχία να απεγκλωβίσουν. Και τώρα μιλάει, Νίκο, άμα θέλεις γύρνα λίγο σιγά σιγά πίσω, να δείξουμε εδώ ότι μιλάει με την συγγενή της, με κάποιο φιλικό συγγενικό πρόσωπο, κάποια γνωστή της που τη συνόδευε, γιατί τις απεγκλώβησαν και τις δύο μαζί. Και θέλω να σας πω ότι είναι πολύ πραγματικά και από κοντά πολύ δύσκολες αυτές οι επιχειρήσεις διάσωσης. Χρειάζονται πολλές φορές να σπάσουν τις πόρτες, κολυμπούν μέσα σε αυτά τα νερά, η στάθμη των οποίων ξεπερνά τα 2,5 μέτρα, μπορεί σε κάποια σημεία να φτάνει και τα 3 μέτρα. Και το λέω αυτό γιατί αρχικά οι δεν μπορούν να πατήσουν και αναγκάζονται μέσα στην ίδια την πόλη, στο κέντρο της πόλης, να κολυμπήσουν. Και από την άλλη, είναι και μια δύσκολη κατάσταση από μόνη της αυτή, διότι υπάρχουν φερτά υλικά μέσα σε αυτά τα νερά και δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συναντήσει καθώς κολυμπά και πόσο επικίνδυνο είναι και για τους ανθρώπους αυτούς. Λοιπόν, βλέπετε εδώ την έχουμε... Η κουβέρτα, ξαναλέω ότι υπάρχει πλήρωμα του ΕΚΑΒ εδώ, εκτός από τους διασώστες που είναι βέβαια και αυτοί άρτια εκπαιδευμένοι και έτοιμοι. Θα την παραλάβει από εδώ το φορτηγά και θα τη μεταφέρει δεν ξέρω πού, φαντάζομαι στο κέντρο της Λάρισας, σε σημείο που θα μπορεί να πάει και σε κάποιο σημείο. Κοίτα τώρα εδώ αυτή η εικόνα που μας δείχνει, πόσο δείχνει την αντίθεση. Έτσι. Ορισμένα σημεία της πόλης είναι ασφαλή και μπορούν οι κάτοικοι και μετακινούνται με τα αυτοκίνητά τους. Βλέπουμε ακριβώς πίσω σου τώρα ότι εκεί πέρα έχει στηθεί και το κέντρο επιχειρήσεων. Κοιτάξτε, να σας εξηγήσω λίγο τι γίνεται. Εδώ ουσιαστικά είναι η είσοδος του οικισμού αυτού, της περιοχής αυτής, του Αγίου Θωμά. Ξαναλέω, 4 λεπτά από το κέντρο. Κάνει διακοπές στο μικρόφωνο. Είναι πολύ είναι κοντά στη Λάρισα, εννοείται. Είναι προάστιο της Λάρισας, δεν είναι. Συνοικία της Λάρισας είναι. Δεν είναι καν προάστιο, είναι ακόμη πιο κοντά. Δηλαδή θεωρείται συνοικία στο κέντρο της Λάρισας. Αυτό μας έλεγαν οι κατοικοί εδώ, γι' αυτό είναι και εξοργισμένοι και συγκλονισμένοι. Ναι.